δεν θέλει προώρες εκλογές. Το λένε δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Ναι, δεν αλλά θέλει. Δεν θέλει την κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο θέμα. Αντιφατικό. Δεν θέλει εκλογές, δεν θέλει την κυβέρνηση. Καλά, εντάξει. Δεν είναι μόνο θέμα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο θέμα των δημοσκοπήσεων. Μιλάμε έξω στον κόσμο. Δεν θέλουν εκλογές. Τελείωσε. Όποιον και να ρωτήσετε, αυτό λέει. Το πρόβλημα, ο λόγος για τον οποίο εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε προώρες εκλογές, δεν είναι ο κίνδυνος να κερδίσει εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να κερδίσει εκλογές. Αν πάμε, λέτε, δεν θα τις κερδίσει. Δεν πρόκειται να κερδίσει εκλογές. Γιατί αυτό το οποίο λένε οι ίδιοι, ότι θα πρόκειται για αλλαγή καθεστώτος, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση το πρόγραμμά του και αυτά που λέει και τις διακηρύξεις τις διδρυτικές, είναι σε ευθεία αντίθεση με την ελληνική κοινωνία, με βασικές αρχές και αξίες. Περιμένετε, δεν ψηφίζει. Πόσο είναι, εντάξει, το ποσοστό αυτό τι είναι. 3, 4, 5 ανάλογα. Να το ποσοστό αυτό και των δημοσκοπήσεων ακόμη δεν είναι η ελληνική κοινωνία. Σημαντική αντιπολίτευση είναι, κύριε. Όχι, δεν είναι. Ναι, πάμε ένα ποσοστό. Το 2% και το 1%. Ναι, αλλά πάρτε το ποσοστό του, πόσο είναι, πόσο λέτε. Ξέρω. Είναι παραπάνω από το δικό σας. Ναι, πόσο είναι. Κοντά στο 30%. Πόσο. Με 28. Αυτό σας λέω. Δεν είναι η ελληνική κοινωνία. Αν θέλετε μετά και έχουμε χρόνο θα σας εξηγήσω γιατί είναι βασικές, είναι δομικές οι διαφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι απέναντι στα κόμματα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Αν ανοίξουμε ιδεολογική κουβέντα, με συγχωρείτε, αλλά αν ανοίξουμε ιδεολογική κουβέντα. Αν ένα όχι, δεν θα είναι ιδεολογική κουβέντα. Όχι, αν ένα κόμμα που είναι... έγινε πρώτο είναι απέναντι στην ελληνική κοινωνία, ένα κόμμα που είναι δεύτερο που είναι. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μην το παίρνετε, ακούστε, μην το παίρνετε με ποσοστά, γιατί από εκεί πέρα μπαίνουν και άλλα κόμματα στην Ελλάδα. Αυτό το λέω. Έτσι, τα οποία όμως δεν λένε αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε, δεν πάει στον Έλληνα. Προσέξτε. Τι? Αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα λέει ούτε το ΚΚΕ. Αν η κυβέρνηση εκτιμάει ότι θα βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ακούω από τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη, αναζητώ προστεί ο πολύ οξύς πολιτικός λόγος χθες του κυρίου Σαμαρά. Αν εκτιμάτε ότι θα βγάλετε πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είναι μια διαδικασία συνενετική, ψάχνω να βρω γιατί χθες ο κύριος Σαμαράς άνοιξε ένα τέτοιο σκληρό μέτωπο. Περί κινδύνου καταστροφής της χώρας. Μάλιστα. Γι' αυτό ρωτάω αν θα βγει. Δεν πρόκειται για οξύ πολιτικό λόγο. Ρωτάω πρόκειται θα για βγει. Την αλήθεια και την πραγματικότητα. Είστε τόσο ικανοί, άμα είμαστε τόσο ικανοί να στήσουμε εμείς και να τους λέμε. Εντάξει, τώρα. Ότι εσείς εκβιάζετε και εκφοβίζετε με ένα τεχνητό τρόπο. Όχι, ξέρετε πολύ καλά ότι οι αγορές είναι πάρα πολύ ευαίσθητες στην πολιτική αστάθεια. Δεν χρειάζεται να τους κάνουμε τίποτα εμείς. Με το παραμικρό υποβαθμίζουν οι οίκοι. Αρχίζει σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό. Το σενάριο του Brexit είναι προϋπολογισμό με φοροελαφρύνσεις. Κύριε Βούλτεψ, το με συγχωρείτε, ψηφίσαμε προϋπολογισμό με φοροελαφρύνσεις. Όχι. Με τις 100 δόσεις, δεν με τις 30% στο πετρέλαιο. Οι 100 δόσεις δεν είναι φοροελάφρυνση. Είναι. Είναι. Δεν είναι φοροελάφρυνση. Είναι. Είναι φοροελάφρυνση. Γιατί όταν κάποιος έχει, όταν κάποιος έχει να πληρώσει 5.000 ευρώ και πληρώνει 50 το μήνα, είναι φοροελάφρυνση. Γιατί μειώνει το φόρος. Όχι. Αλλά πάει σε τέτοια επιμήκυνση. Τώρα με συγχωρείτε. Αυτό τώρα είναι στοιχειώδες. Πάει σε τέτοια επιμήκυνση. Τέλος του 2014 θα υπήρχε φόρος αλληλεγγύης. Σε τέτοια επιμήκυνση. Τα λεφτά εμείς αυτά που έχουμε. Ποια έχετε. Τι θα πει. Υποσχεθήκαμε κάτι. Υποσχεθήκαμε χιλιάδες προσλήψεις. Αυξήσεις μισθών. 13η σύνταξη. Με αυτά που έχουμε. Μπορούμε και ζούμε. Άρα δεν χρειάζεται να κλείσουμε συμφωνία. Θα βρούμε τα λεφτά μετά με την ανάπτυξη. Αφού είμαστε. Τι εσείς λοιπόν που είστε. Έχετε αίσθηση ευθύνης απέναντι στη χώρα. Δεν προτιμήσετε να προχωρήσετε τη διαδικασία, να κλείσει η συμφωνία και μετά να γίνουν όλες οι διαδικασίες. Σας είπα, δεν έκλεινε η συμφωνία διότι ο ΣΥΡΙΖΑ κράδανε δημοσκοπήσεις και έλεγε ότι η συμφωνία και δεν μπορείτε να πείσετε τους ατέρους. Καλά, ολόκληρη φράση θα την πω. Ναι, αμή. Λοιπόν, σας είπα, δεν μπορούσαμε να κλείσουμε τη συμφωνία διότι ενώ μιλούσα εγώ με σένα. Ναι. Και είμαι δανειστής και δανειζόμενος. Ήταν ο οικονόμου εκεί και έλεγε: βρε, δεν πάει να συζητάτε εσείς. Ό,τι συμφωνία και να κάνετε, έρχομαι εγώ, κοίτα τις δημοσκοπήσεις και θα τα τεινάξω όλα στον αέρα. Και μου έλεγε εσύ που με δανείζεις. Συγγνώμη, κυρία Βούλτεψη, κάτσε να σε δέσω μια χαρά, γιατί έρχεται ο άλλος να τον έχω δεμένο από πριν. Μάλιστα. Δεν επρόκειτο να έχουμε αυτές τις δυσκολίες αν δεν υπομονώμε με τις συνομιλίες ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε να μου πείτε διότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το μνημόνιο, είναι απλό. Έχετε να μου πείτε δηλαδή ότι στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι πιο αδύνατη από τις δημοσκοπήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Τώρα. Η επιχειρηματολογία. Πρέπει να μιλάει κανείς στη χώρα. Να το. Α, ναι, βεβαίως. Να μην μιλάει κανείς όταν διαπραγματεύει τη χώρα του. Το λέει το ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το συζητήσουμε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δεν μας λέτε τι σκοπεύουμε. Εγώ σας λέω τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Εσείς μου λέτε ότι θα συμφωνήσω μόλις πάψει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει, γιατί τότε όχι θα να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να απειλεί. Να κλείσει τότε το στόμα ναι. του όπως το κλείσε ο Τζέρι Άνταμ στην Ιρλανδία με την Ελλάδα. Κοιτάξτε, αντιπολίτευση να μην μιλάει. Κύριε, γιατί το έκανε ο Ήρα και δεν μπορεί να το κάνει. Ποιο είναι αυτό.